Στη δεκαετία του 60, μία οικογένεια δεν είναι σαν τις άλλες. Ο πατέρας και κυρίαρχος του σπιτιού επιθυμεί και επιβάλλει όλοι οι απόγονοί του να είναι κορίτσια και όχι αγόρια. Ο λόγος? Πολύ απλά. Θέλει οι κόρες του να μην είναι σαν κανενός άλλο. Δηλαδή, οι πιο όμορφες και οι πιο περιζήτητες. Σε μια κλειστή κοινωνία στην Κέρκυρα του 1960, όπου οι ρατσιστικές αντιλήψεις οποιοδήποτε είδους είναι πιο έντονες από ποτέ, ο Αμαντή, ένα Αφρικανό παιδί, θα ανακατώσει τη ζωή αυτής της οικογένειας. Γεια σας. Είμαι ο Αμαντή και είμαι από την Γκάνα. Δεν φαίνεται. Ήρθα εδώ ως μετανάστης και μια πολύ ευγενική οικογένεια με υιοθέτησε και μου έδειξε στοργή. Εδώ που τα λένε είναι λίγο τρελούτσικοι και φαίνεται να έχουν κάποιο πρόβλημα με το χρώμα του δέρματός μου. Εμένα μια χαρά μου φαίνεται πάντως. Σήμερα λοιπόν θα σας διηγηθώ την ιστορία μου για το πώς δηλαδή αυτή η πολύ ευγενική οικογένεια με έκανε να νιώθω σαν το σπίτι μου. Φωτίζεται η σκηνή και μπαίνει μέσα η Μαγδαληνή με ένα μαντίλι στα μαλλιά να περπατάει ανέμελα. Και ξαφνικά βλέπει ένα μωρό δίπλα σε κάδο δωμάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Μπέλου με βρήκε δίπλα σε έναν κάδο. Ή τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Μετά με φύγε στο μεγάλο της σπίτι όπου και με υποδέχτηκαν όλοι με ανοιχτές τις αγκάλες. Ο κύριος Μπέλος με αγαπούσε κι αυτός. Πού είχα μείνει? Α, ναι. Με αγαπούσαν όλοι, πάρα πολύ. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Είσαι τελείως βουλισμένη. Και εσύ είσαι άνθρωπος. Δεν πατήσατε, αν φαίνεται. Εγώ, ολόκληρος Θεόδωρος Μπέλος, να υιοθετήσω γιο και μάλιστα μαύρο. Μάλιστα, κύριε Θεόδωρε Μπέλου, γιο και μάλιστα μαύρο. Γιατί τι έχει, τι δεν σου κάθεται καλά. Α, είσαι και καμπή. Είναι μαύρο το παιδί γυναίκα. Μαύρο! Θα γίνουμε βούλκινο να μαζούμε μαύρο μωρό. Δεν παναχτυπιέσαι, κύριος. Εγώ το παιδί αυτό θα το μεγαλώσω σαν δικό μου. Είτε το θες, είτε όχι. Oh, η κατάσταση κρατάει γελία σε αυτό το σπίτι. Πρώτα έκανε παιδιά όλο το προσωπικό για υποτιθέμενη μείωση του μισθού. Και τώρα ένα μαύρο παιδί και μάλιστα αγόρι. Τι θα απογίνω αύριο, χρυσέ μου. Θα γίνω ρεντίκολος από την πόλη και θα με έχουν για κανένα τυποτέμι, για κανένα κατσίβελο. Αχ, τι θα γίνω, χρυσέ μου, άμυρος, τι θα γίνω, χρυσέ μου. Μπαίνουμε στη σκηνή η Μαγδαληνή με το μωρό στα χέρια της και η κυρία Θανασία, υπεύθυνη του μυροκύπου, η οποία κρατάει ένα μαντίλι. Κάθονται στον καναπέ και η Μαγδαληνή αρχίζει να κλαίει. Σώπα, μάνα, σώπα. Δεν κάνει να κλαίσει για τέτοια πράγματα. Πρέπει να είσαι περήφανη για τον εαυτό σου. Ναι, περήφανη που παντρεύτηκα έναν αγρίο, έναν απάνθρωπο χωρίς καρδιά. Σώπα, σώπα. Μα βρε, Θανασία μου, είναι πράγματα αυτά. Ολόκληρος οικογενειάρχης και άνθρωπος με αρχές να επιτρέψει σε τέτοιες προκαταλήψεις να κάνουν το κεφάλι θολό και άδειο. Έγινε σου, κι άμα έρθει ξανά και πήγε το χρώμα του παιδιού, θα του κάνω τη μου η αφηρημένη τέχνη. Στο κάτω-κάτω τη σκάση. Μπα και βλέπει ποτέ τα παιδιά του. Είδες, το μόνο που τον νοιάζει είναι να βγάλει τις χώρες του φορά παρτίδα. Μπα και βρήκαν έναν άξιο γαμπρό και συνέδριο. Η Μαγδαληνή εξετάζει τη λερωμένη κουβέρτα του μωρού. Για δες, έχει το όνομα. Πώς το λένε το άμυρο? Σαν πως καταλαβαίνω κι εγώ, κάτι στα αγγλικά είναι. Πάμε να ρωτήσουμε τη Λουκία. Τα μαθαίνει αυτή τα αγγλικά, θα μας βοηθήσει. Βγαίνουν από τη σκηνή και σβήνει το φως. Μπαίνουν στη σκηνή η Λουκία και η Κωνσταντίνα. Η μεγάλη. Και η μικρή. Κόρη της Μαγδαληνής και του Θεόδωρου. Κάθονται στον καναπέ. Η Λουκία παίρνει ένα βιβλίο και η Κωνσταντίνα ένα περιοδικό και ξεφυλίζουν. Με την Κωνσταντίνα να προσπαθεί να γυρίσει η σελίδα την ίδια στιγμή με τη Λουκία. Απορώ πότε προλαβαίνει και γυρνάει η σελίδα τόσο γρήγορα. Η Κωνσταντίνα κλείνει με φόρα το περιοδικό και το πετάει στο τραπεζάκι μπροστά της. Χρουστεί ο εκμετρισμός. Αυτά τα πρότυπα της κοινωνίας μας. Κοίτα εδώ. Αυτή η Μέριλιν έχει καταλάβει κάθε περιοδικό που υπάρχει. Κοίτα εδώ. Όλοι οι δημοσιογράφοι μιλάνε για την πάρτη της. Λες και είναι καμιά πολύ σημαντική. Να σου θυμίσω ότι είναι μια εξαιρετικά διάσημη Αμερικανή ηθοποιός. Τόσες ταινίες έχει γυρίσει. Λογικό να μιλάνε όλοι για αυτήν. Σιγά τις ταινίες. Καλύτερη Μάρλον Μπράντο από Δάφνη. Και όμορφη είναι και χιούμορ έχει. Αυτή σου η έξαψη έχει να κάνει με το ότι δεν έχεις βρει ακόμα αγαπητικό που θέλει ο μπαμπά. Να μην σε νοιάζει. Κουτσοπόλα. Καλά, καλά.
Μπαίνουν μέσα η Αθανασία και η Μαγδαληνή με το μωρό στα χέρια. Πά, εδώ είστε! Σας φτιάχναμε σε όλο το σπίτι! Εδώ είμαστε, Αθανασία μου. Λύνουμε κάποια σοβαρά θέματα. Να λείπουν οι ειρωνίες στη σοβαρή μας συζήτηση. Καλά, καλά, όπως θες, αδερφούλα. Αθανασία, με κοροϊδεύει! Α, σας παρακαλώ, κυρίες μου, εδώ έχουμε πιο σοβαρά θέματα να λύσουμε. Τι είναι πιο σημαντικό από την πληγωμένη αυτοπεποίθησή μου, Αθανασία? Ένα μωρό, ίσως. Ένα μωρό! Μάλιστα, ένα μωρό. Και ένα αδερφάκι. Πολύ πιθανό. Κι άλλη μικρή αδερφούλα. Αδερφούλα, υπερεκτιμημένες τις μέρες μας. Έτσι δεν είναι, κυρά μου. Αμέ, Αθανασία μου. Θα έχουμε αδερφούλα, θα έχουμε αδερφούλα. Θα τη δώσω όλα μου τα φορέματα. Κι εγώ όλες μου τις κούκλες. Τι λέγατε? Εμείς. Ναι, εσείς. Είναι κανένας άλλος εδώ μέσα? Όχι, αγάπη μου, απλά αποφασίσαμε η Αθανασία και εγώ να μοιραστούμε τα καλώς ή τα νέα. Αχ, τι ωραία, πού είναι η αδερφούλα? Πού άλλο να είναι, κορίτσι μου, βγαίνουν από αλλού μωρά. Ναι, βρελικία, περίμενες να μας φέρουν την αδερφούλα τώρα αμέσως. Ας το ψέματα. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, κορίτσι μου, απλά να λέω. Πες το για μεσημέρι κανείς. Ναι, το πεθύμισα. Αχ, κι εγώ. Τότε αποφασίστηκε, πες το για μεσημέρι. Πάμε, Αθανασία μου. Ναι, κυρά μου, πάμε να τις αφήσουμε να χαλαρώσουμε. Η Μαγδαληνή και η Αθανασία φεύγουν από τη σκηνή γρήγορα και οι αδερφές ξαναπιάνουν η μία το βιβλίο και η άλλη το περιοδικό. Μήπως να πάω κι εγώ για ηθοποιός, αφού έχω τα προσόδια. Εκεί να δεις, Πελατεία, και ζήτηση. Εξάλλου έχω και ωραία μάτια. Δεν διαβάζεις κανένα βιβλίο να τις εστραβωθούν αυτά τα ωραία σου μαντάκια, λέω εγώ. Σκοτάδι. Οι αδερφές φεύγουν από τη σκηνή, φως. Μπαίνουν στη σκηνή η Αθανασία και η Μαγδαληνή. Η Αθανασία σκουπίζει τα χέρια της με μία πετσέτα. Αχ, Αθανασία μου, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, κυρά μου, το έχουμε δέσει κόμπο. Και δεν είχαμε και την ευκαιρία να ρωτήσουμε τη Λουκία για το όνομα. Αυτό σε μένα και τώρα, κυρά μου. Εδώ με βάλετε να αλλάξω ολόκληρο το σημερινό μενού. Η Μαγδαληνή εξετάζει την κουβέρτα. Να σου πω, μερικά είναι σαν τα ελληνικά. Αλφα, μη, αλφα. Μετά δεν βγάζω τι λέει. Το τελευταίο είναι σίγουρα γιώτα. Το γράφει η Λουκία παντού στα βιβλία της. Μας μην κάτι άλλο εγγλέσμα, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αν δείχναμε στις τσούπες στο μωρό, όχι μόνο θα μας εκτίριζαν, θα έμεναν και στον τόπο. Μα γιατί? Α, είσαι πολύ αργόστροφη, κυρά μου. Χωρίς παρεξήγηση. Τέλος πάντων, τέλειωνε και εσύ με το φαγητό. Και φτιάξει και κάτι για το άμυρο. Είμαι σίγουρη πως έχει να φάει ώρες, μπορεί και μέρες. Ποντάρω στις μέρες και έχω κερδίσει το λαχείο. Όχι πως θα αγόραζα εγώ τέτοια πράγματα. Έτσι, για να γελάσουμε το πάθος. Κατάκα του αιώνα. Σκοτάδι. Η Αθανασία και η Μαγδαληνή βγαίνουν από τη σκηνή. Φως. Μπαίνει ο Θεόδωρος στη σκηνή μαζί με μία εφημερίδα και κάθεται στον καναπέ. Ανοίγει την εφημερίδα και παίρνει το φλιντζάνι του καφέ από το τραπεζάκι μπροστά του. Κοίτα εδώ, χάλια. Οι άλλοι στην πρωτεύουσα τσακώνονται σαν το σκύλο με τη γάτα για την εξουσία του κράτους και εδώ μόνο παράγκα δεν έχουν φέρει. Ακούγεται το κουδούνι της εξώπορτας. Άντε, ανοίξτε! Άντε, ξέχασα. Φύγαν όλοι τους. Βγαίνει από τη σκηνή και ξαναμπαίνει με τον Δημήτρη, τον αδερφό του Θεόδωρου. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Δεν μου έλαβες που θα αρχώσουν. Με συγχωρείς, βρε Θεόδωρο, αλλά βλέπει σκούρα τα πράγματα στην πρωτεύουσα. Τα βλέπω, αδερφέ, κάθε μέρα και χειρότερα. Μη στέκεις έτσι, αλέ. Από φως σου, θα σε κούνεις ο Πατσίδη. Άστα να πάνε, αδελφέ. Με το που μπήκε ο Παπαδόπουλος στη Βουλή, τίποτα δεν έμεινε ορθό. Ένα τελείωτο απαγορεύεται ακόμα και για τα αυτονόητα. Μάλιστα. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τα δυσάρεστα, αδελφέ μου. Πώς είστε εσύ και η οικογένειά σου? Λυπάμαι που του λέω, αλλά θα πρέπει να τα ξαναπιάσουμε τα δυσάρεστα. Γιατί, καλέ, τι σας βρήκε? Τι να σου πω, αδελφέ. Όλο μου το προσωπικό παραιτήθηκε. Έτσι, ξαφνικά. Και τώρα τι θα κάνεις, αδελφέ? Ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Πάλι καλά που η Αθανασία έμεινε καψέρι. Αν είναι και αυτή εδώ πέρα, δεν την παλεύαμε. Κοίτα να δεις. Βέβαια, το κωμικότερο είναι αυτό που θα σου πω τώρα. Ποιο? Η Μαγδαληνή. Μου έφερε στο σπίτι ένα παιδί. Καλέ, ποτέ ξανά έμεινε η ίδια η Μαγδαληνή και δεν μου το είπες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έμεινε. Μη μου πεις. Αδελφέ μου, θέλω να ξέρεις ότι μια γυναίκα δεν είναι ποτέ ενοχλή για πράγματα. Το ότι η Μαγδαληνή είδε άλλον άντρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας στο πλάκο. Μα τι λεφτά που λες!
Δεν σε άφησε η Μαγδαλίνη για άλλον και έκανε παιδί μαζί του και ήθελε να υπογράψει διαζύγιο. Φάει τη γλώσσα σου, Χρυσούζη. Όχι, η Μαγδαλίνη δεν με άφησε για άλλον. Τότε τι συνέβη. Χειρότερα πράγματα συνέβη. Αχ, αδελφέ μου. Τι συνέβη. Η Μαγδαλίνη μου έφερε στο σπίτι ένα μαύρο μωρό. Πώς? Μαύρο. Τουλάχιστον είναι κορίτσι ή ζήτο που καήκαμε. Ζήτο που καήκαμε. Και τι θα κάνεις, αδελφέ, το ξέρεις πως έτσι και το μάθηκα μια θεία μπάμπαινα, θα γίνεις βούκινο, όχι μόνο στην Κέρκυρα, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Με υποχρέωσες. Αντί να με καθησυχάζεις, παίζεις με τον πόνο μου. Κάτι πρέπει να κάνουμε, αδελφέ, και μάλιστα γρήγορα. Βρε, λες. Κόψε τις ηρωνίες, το θέμα είναι σοβαρό. Μπα, πώς σου ήρθε αυτό. Φοβερά, πραγματικά, ώρες ώρες δεν αντέχησε. Σου έφερε η γυναίκα σου μαύρο παιδί και δεν σε νοιάζει τέσσερα. Πάω να δω αν το όρφανο τροφείο έχει νέες θέσεις για βάμπιο. Τα λέμε, αδελφέ μου. Τι στο καλό. Από όλα αυτά, τι κάνω όλους εγώ μέσα. Βγαίνει από τη σκηνή και μπαίνει η Λουκία και κάθεται στο καναπέ με ένα βιβλίο. Μπαίνει και η Αθανασία με ένα πανάκι του μωρού στα χέρια της. Στις 11 όμως ξέσπασε στην ατμόσφαιρα μία από τις τρομερές εκείνες στιγμές των τροπικών περιοχών. Δυνατή ανατολική άνεμη καθάρισαν τα σύννεφα που είχαν μαζευτεί εδώ και τόσο καιρό. Και το βράδυ ο ημιφαγωμένος δίσκος του άστρουτας νύχτας πέρασε μεγαλοπρεπώς μέσα από τους ξάστερους ουράνιους αστερισμούς. Αχ, Ιούλια Βέρν, πάντα καταπληκτικός! Να πάω πάλι στη βιβλιοθήκη του πατέρα να βρω κι άλλο. Λουκία μου, σε ψάχνα παντού! Τι έπαθες, Αθανασία? Να σου πω, κορίτσι μου, εσύ που τα πιάνεις τα εγγλέζικα, μπορείς να μου πεις τι λέει εδώ? AMADI. Αμαντή. Τι είναι αυτό? Αμαντή, ε. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Να πηγαίνω κι εγώ, μη σε μακρό που διαβάζεις. Τίποτα. Αθανασία μου, άντε. Πήγαινε. Η Αθανασία φεύγει φουριόζα με το πανάκι στα χέρια της και η Λουκία να σηκώνει τους ώμους της. Στη συνέχεια, φεύγει και εκείνη από τη σκηνή, κατευθυνόμενη προς τη βιβλιοθήκη της έφαβης. Σκοτάδι. Μπαίνει στη σκηνή η Μαγδαληνή και κάθεται στον καναπέ με το μωρό στα χέρια της. Μετά από λίγο μπαίνει και η Αθανασία με το πανάκι στα χέρια της. Κυρία μου, βρήκα πως το λέω για το παιδί. Αλήθεια, Αθανασία μου, για πες, για πες. Αμαντή. Μου το είπε η Λουκία μας, την βρήκα πριν από λίγο που έπαιρνε το πανάκι και την ρώτησε. Τι είχε βουρό. Αμαντή. Τι γλυκούλης που είναι. Ναι, μωρέ. Ποιος άνθρωπος το άφησε μόνο του. Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως είναι ότι αυτό το παιδί θα το μεγαλώσω με ή χωρίς τη βοήθεια του Θεόδωρου. Έτσι, μπράβο, κυρία μου. Καλό καρδιό όπως πάντα. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω θα ακούγεται περίεργο, μα πιστεύω πως αυτό το μωρό θα μας αλλάξει τη ζωή. Καθόλου περίεργο, κυρία μου. Εξάλλου, κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το αν είναι κόκκινο ή μπλε, αποτελεί το καλύτερο μέλλον του κόσμου. Αχ, πόσο καλά τα λες, Αθανασία μου. Καλώς ήρθες, Αμαντή. Σκοτάδι. Η Μαγδαληνή βγαίνει από τη σκηνή και μπαίνει ο Δημήτρης, ο οποίος ψάχνει την Αθανασία. Αθανασία μου, να σου πω. Κύριε Δημήτρη, δεν είχατε γράψει πως θα έρθετε. Πω, και δεν έχω έτοιμο το φαγητό. Κάτσε, βρε, Αθανασία μου, δεν θα κάτσω πολύ. Να σε ρωτήσω. Πώς καλέ, δεν θα σας περιποιηθούμε μια που ήρθατε. Αθανασία, σε παρακαλώ, άκουσε με. Είναι σοβαρό. Ξέρω. Για το μωρό. Μίλησα με τον Θόδωρο. Του είπα ότι θα πάω να βρω αν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν σε κάποιο ορφανοτροφείο. Και μάντεψε, μπορούν να το πάρουν. Για μισό λεπτό. Ποιο σα είπε ότι το μωρό δεν το θέλουμε? Ο Θόδωρος. Τώρα εξηγείτε. Πήγαινε και πες στις αδερφές ότι το παιδί δεν πάει εκεί. Πώς? Μα γιατί? Γιατί η κυρία Μαγδαληνή αποφάσισε να το μεγαλώσει. Με ή χωρίς τη βοήθεια του κυρίου Μπέλ. Μα το παιδί είναι αγόρι και είναι και μαύρο. Και τα μούτρα σου κερασμένα. Παιδί είναι μαύρο ή άσπρο ή μπλε ή βιολετή. Μου λες! Τώρα που το λες, έχεις ένα δίκιο. Ακόμα εδώ είστε. Πηγαίνετε να ενημερώσετε πως το παιδί δεν πάει πουθενά. Μάλιστα. Και να φροντίσετε να φυτρώσει καλά και στο μυαλό του κυρίου Μπέλου. Ο Δημήτρης βγαίνει από τη σκηνή φουριόζος σκοτάδι. Βγαίνει η Αθανασία και στη σκηνή μπαίνει ο μεγάλος Αμαντή. Κάπως έτσι έγινα κι εγώ μέλος της οικογένειας Μπέλου. Η κυρία Μαγδαληνή με φρόντισε σαν δικό της παιδί. Μαζί με την κυρία Αθανασία. Η Λουκία και η Κωνσταντίνα, όταν με είδαν στην αρχή, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ήμουν αγόρι, και μάλιστα μαύρο. Μάλιστα, η Κωνσταντίνα
βάλθηκε να μου βάψει τη μούρη άσπρη γιατί νόμιζε πως ήμουν άρρωστος. Ο κύριος Μπέλος δεν μου μιλούσε σχεδόν καθόλου. Έκανε σαν να μην υπήρχα. Όμως κατά βάθος πιστεύω ότι δεν με μισούσε τόσο. Μου αγόραζε ρούχα και παιχνίδια και όταν ήταν η ώρα να πάω σχολείο, μου πήρε βιβλία και μολύβια. Δεν πήγα σε κανονικό σχολείο βέβαια, ο κύριος Μπέλος το θεωρούσε υπερβολή. Έτσι, συμφώνησε με την κυρία Μαγδαληνή να πληρώνει έναν δάσκαλο να έρχεται σπίτι και να μου μάθει τα γράμματα. Τώρα μεγάλωσα βέβαια και είμαι έτοιμος με την βοήθεια του κυρίου Μπέλου να σπουδάσω. Βγαίνει από τη σκηνή σκοτάδι. Μπαίνουν στη σκηνή όλοι, εκτός από τον κύριο Μπέλο και την Κωνσταντίνα. Η Μαγδαληνή κάθεται στον καναπέ και η Λουκία δίπλα της με μια βαλίτσα. Φως! Η Αθανασία μπαίνει στη σκηνή τρέχοντας και πάει και στέκεται όρθια δίπλα στη Μαγδαληνή με μια πετσέτα στα χέρια της. Έφυγε το παιδί! Όχι ακόμα, Αθανασία μου. Ετοιμάζεται. Πάλι καλά. Σε λίγο είναι έτοιμη και η φογάτσα. Κρίμα που δεν θα κάτσει το πουλάκι του μια Πάσχα. Τα είπαμε αυτά, βρε Αθανασία μου. Πρέπει να φύγει για Αμερική. Αχ, από την Αμερική σας έπαγε όλα σας. Αφού προσφέρει πιο πολλές ευκαιρίες από την Ελλάδα και το ξέρεις. Αχ, μπαίνει στη σκηνή ο Αμαντή. Μεγάλος πια, με τα μαλλιά καλοκτενισμένα. Χαίρετε. Γεια σου, Αμαντή. Πώς σου φαίνεται που θα πας στο Αμέρικα που λέει και Αθανασία. Σαν όνειρο μου φαίνεται. Όλα τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν και να μορφωθούν. Σε μισή ώρα, κυρία Μαγδαληνή. Βρε, πόσο καιρό θα σου πάρει να με πεις μαμά. Αφού δεν είσαι η κανονική μου μαμά. Σε μεγάλωσα, σου έδωσα αγάπη και στοργή. Ε, τότε. Εντάξει, μαμά. Σου έχω έτοιμη και τη βαλίτσα σου. Δεν έπρεπε, μπορούσα και μόνος μου. Έπρεπε να κάνω κάτι για να προσφέρω. Κοτσάμ' άντρας μας έγινες. Ευχαριστώ. Ω, έτοιμη και φωμάτσα. Πρόσεχε, καλή μητσακιστή, δεν είσαι ακόμα μια και ωραία. Θα το κλέβω σκοπλιμέντο για τη σοβαρή και σοφή μου άντρα. Να πηγαίνω κι εγώ, μαντί μου. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ, Λουκιά. Στο επανειδή. Μπαίνει ο Θεόδωρος με σοβαρό ύφος. Α, εδώ είσαι, μαντί. Κύριε Μπέλου, ναι, εδώ είμαι. Περιμένω να περάσει το ταξί μου να φύγω. Μάλιστα. Όσο φαίνεται, θα πάω στο εξωτερικό. Υπέροχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Τώρα, είναι ότι πρέπει να κάνει ένας πατέρας για το γιο του. Πώς? Μην είσαι τόσο έκπληκτη, μιας και ο Μαντή ποδαριάζει εδώ μέσα τόσα χρόνια, δεν έχει το δικαίωμα να είναι γιος μου. Για μισό λεπτό. Εσύ δεν έλεγες ότι αν έχουμε μαύρο μωρό θα γίνουμε βούκινο και πως θα μας αποπληρώσει ο γενιακός? Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πάψε με, Μαγδαληνή μου! Τε άκουσε εκεί. Τέλος πάντων. Τώρα είσαι και επισήμως ο μονάκριβος γιος του Θεόδωρου Μπέλου. Αλήθεια. Αχ, κύριε Μπέλου, σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Για τα πάντα και για πάντα. Ψ. Μπαμπά. Μπαμπά ή πατέρα. Όποιο επιθυμείς, δεν με απασχολεί. Α, και παιδί μου. Με συγχωρείς για ό,τι είπα και έκανα, για τον τρόπο που σου φέρθηκα, για... Δεν πειράζει, πατέρα. Ας τα αφήσουμε όλα στο παρελθόν και ας απολαύσουμε ό,τι έχουμε. Τι έξυπνο, παιδί. Αν σου αστράψω καμία, θα κάνεις πέντε σβούρες και θα δεις τότε ποιος είναι ο πιο έξυπνος εδώ μέσα. Ωχ, πέρασε η ώρα. Καλύτερα να πηγαίνω. Αντίο, μητέρα. Αντίο, πατέρα. Αντίο, παιδί μου. Και να θυμάσαι. Αμαντή, ποτέ, μα ποτέ, μην αφήσεις κανένα να σου πει τι μπορείς να κάνεις ή τι δεν μπορείς να κάνεις με βάση το χρώμα του δέρματός σου. Ναι, πατέρα. Κανένας δεν είναι κατώτερος. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν κρίνει το χρώμα του δέρματός μας ή η εθνικότητά μας το αν είμαστε καλοί ή κακοί άνθρωποι. Να το θυμάστε και πάρετε ως παράδειγμα εμένα. Τα λέμε άλλη φορά, φίλοι μου. Ο Αμαντή φεύγει από τη σκηνή και η Μαγδαληνή και ο Θεόδωρος τον αποχαιρετούν μέχρι να σβήσει το φως. Τέλος!